Φρανς. Φρανς. Τώρα γυρνάω, επιστρέφω και όπως έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο για την Ισπανία, έτσι θα κάνω και σε αυτό. Θα μιλήσω πώς μου φάνηκε εμένα η Γαλλία. Στη Γαλλία έχω έρθει 3-4 φορές. Εντάξει, δεν πειράζει, θα μιλήσω τώρα. Οι άνθρωποι, καμία επικοινωνία απολύτως με τους ανθρώπους, εμείς οι Έλληνες, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα. Δεύτερο θέμα, διασκέδαση. Η διασκέδαση θεωρώ ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ, αλλά κάνουν διάφορα, κάνουν τα δικά τους, αλλά δεν έχει τη ζωντάνη αυτή όπως έχει η Ισπανία ή όπως έχει η Ελλάδα. Από πολύ νωρίς μαζεύονται. Στη Γερμανία βλέπω διασκέδαση. Τέλος πάντων, συγκρίνω τώρα εγώ χώρες που τους ξέρω καλά, ας πούμε την Ελλάδα και τη Γερμανία. Αν μοιάζουν με εμάς, εντάξει, εννοείται πως όχι. Κόστος χοτέλ, γύρω στα 60 ευρώ τα φθηνά. 60 ευρώ. Πολύ σπάνια πρέπει να βρεις κάτι πιο φθηνό. Δηλαδή στην Ελλάδα τα φθηνά έχουν 30-35. Στην διπλάσια τιμή σχεδόν. Κόστος φαγητό. Και εδώ διπλάσια τιμή καταλαβαίνω. Εγώ ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ. Δεν χαλάω λεφτά έτσι τώρα σε ακριβά κράτη. Τιμή βενζίνης. Η τιμή βενζίνης είναι η ίδια με την Ελλάδα, παρόμοια. Κόστος διόδια. Έχω στην Εθνική γύρω στις 4 ώρες και έχω πληρώσει με το μηχανάκι, αν και πιστεύω και με το αυτοκίνητο είναι το ίδιο, 20 ευρώ μέχρι στιγμής. Να δώσω άλλα 15-35 ευρώ να διασχίσω όλη την νότια Γαλλία με το μηχανάκι. Λίγο πιο ακριβά από Ελλάδα. Οδηγική συμπεριφορά, αν το συγκρίνω με την Ισπανία, είναι λίγο πιο νευρική στην οδήγηση. Αλλά λίγο, οδηγάνε και αυτοί πολιτισμένα, αλλά είναι λίγο πιο βιαστική. Εγκληματικότητα, πώς μου φαίνεται εμένα τώρα, έτσι όλα. Εγκληματικότητα, εγώ έχω λίγο το νου μου στη Γαλλία γενικά. Περισσότερο από την Ισπανία και περισσότερο από την Ελλάδα. Τον έχω λίγο το νου μου. Γενικά δεν έχει εγκληματικότητα πάρα πολύ, αλλά το Νούμπεο, που είναι μια ιστοσελίδα που είναι εργαλείο για τους ταξιδευτές, Νούμπεο λέγεται, το βγάζει στα κόκκινα, βαθύ κόκκινο, και αυτό το πράγμα με κάνει να προσέχω. Καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, εδώ κάτω νότια, Μαρσαλία και Νις και Μον Περλιέ και τα λοιπά, κλίμα ελληνικό, σαν την Ελλάδα, με 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά. Δεν έχει καμιά διαφορά. Αν έχει φωτογένεια η χώρα, είναι πανέμορφη, σαν την Ελλάδα, όχι τόσο πολύ, αλλά είναι πανέμορφη. Εδώ κάτω, μιλάω για χαμηλά τώρα εγώ, δεν μιλάω για Παρίσι και πάνω. Υπηρεσίες, όπα. Υπηρεσίες πολύ χάλια για μένα. Φτάνω στα διόδια, γιατί κάθε λίγο σε βγάζει και πληρώνεις και ξαναβάζει πάλι μέσα. Μου λέει 9,70. Κοιτάω, δεν υπάρχει υπάλληλος, χαρτονόμισμα πουθενά, μόνο κάρτα. Δεν θέλω να πληρώσω με κάρτα εγώ, θέλω να πληρώσω με χαρτονόμισμα. Πατάω το κουμπί και μου λέει δεν έχει χαρτονόμισμα, και λέω εγώ τι θα κάνω. Άρχισα να έχω περιέργεια, δηλαδή εγώ δεν έχω κάρτα. Μιλούσε γαλλικά, εκεί μιλούσε γαλλικά. Τέλος πάντων έβγαλε την κάρτα και πλήρωσα. Αλλά δεν ήθελα να πληρώσω από την κάρτα. Βενζινάδικα κλειστά, με κάρτα πληρώνεις, για να, στα πιο πολλά βενζινάδικα δεν υπάρχει άνθρωπος.
και στις πόλεις που υπάρχει άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος για πόσα άτομα. Περιμένουν ουρά να βάλουν βενζίνα. Δεν έχει καλή υπηρεσία. Και στα Lidl περίμενα πολλή ώρα, στο ταμείο περιμένω γενικά. Ένας υπάλληλος για 50 άτομα. Το φαγητό δεν έχω φάει στη Γαλλία, δεν φημίζεται για το φαγητό. Κουρασάν έχω φάει. Και για ποιο λόγο να πληρώσω πολλά λεφτά για να πάρω ένα κομματάκι κρέας με δύο πατάτες και το πληρώσω 30 ευρώ, δεν βρίσκω το λόγο. Καθαριότητα, είναι πάρα πολύ καθαρή η χώρα, αυτό βλέπω εγώ γενικά, είναι πολύ καθαρή. Πόλη που μου άρεσε, το Νις, μου άρεσε πάρα πολύ το Νις. Αν θα ξαναπήγαινα, λοιπόν, όχι, δεν θα ξαναπήγαινα στη Γαλλία. Παρόλο που είπα καλά πράγματα, δεν θα ξαναπήγαινα, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος δεν προσπαθεί να επικοινωνήσει, κοιτάει την πάρτι του μόνο και δεν τον νοιάζει καθόλου αν ξέρεις γαλλικά ή δεν ξέρεις, όπως και στην Ισπανία, έτσι και εδώ. Στην Ισπανία περισσότερο, γιατί ξεφυσάνε κιόλας. Εδώ σου μιλάει γαλλικά, το λες δεν καταλαβαίνω και σαν συνεχίζει γαλλικά, δεν καταλαβαίνω. Για μία ώρα θα το κάνει αυτό. Δεν θα πει ωραία δεν καταλαβαίνεις, κάτσε να δούμε πώς θα συνοηθούμε. Μιλάει γαλλικά γρήγορα και το πρόγραμμά του δεν το αλλάζει. Άρα άνθρωποι που, χώρες που δεν προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον ξένο, εγώ δεν ξαναπάω. Και αν θα πάω, θα με πάω επειδή μπορεί να έχω μια δουλειά και το minimum. Πάω και θα φύγω, να εξαφανιστώ. Άρα την κατατάσσω και στη Γαλλία, στις χώρες που δεν θέλω να ξαναπάω. Αυτά. Για λόγους, λόγοι είναι ότι δεν επικοινωνούν με τον ξένο. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι πανάκριβοι. Αυτοί οι δύο λόγοι. Αν αυτά τα δύο δεν υπήρχαν, δηλαδή ήταν μέτριες τιμές και επικοινωνούσαν ή τουλάχιστον προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν, τότε σίγουρα θα ξαναρχόμουν στη Γαλλία εγώ. Βασικά κάνω μια σειρά με βίντεο σε χώρες που ταξιδεύω, λέω την άποψή μου μετά, θα τις κάνω μια review. Είναι καθαρά η άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να μην κάνω λάθος, αλλά να τα βλέπω από τη δικιά μου σκοπιά, μπορεί να έτυχε και να τα είδα έτσι. Πάντως, αυτό είναι το βίντεο. Για σας που δεν με παρακολουθείτε, ταξιδεύω με αυτό το μηχανάκι. Με ένα μηχανάκι πόλης γυρνάω την Ευρώπη. Βρίσκομαι στη Γαλλία, στο ύψος της Μαρσαλίας, μόλις την πέρασα τη Μαρσαλία και κινούμε προς Μονακό. Εδώ είναι η Εθνική. Και το παίρνω όλο πίσω οδικός από την Εθνική, εκεί που επιτρέπεται και εκεί που δεν επιτρέπεται. Στην Ιταλία θα βγω από τον παράδρομο και οι ταχύτητες που κινούμε είναι 85 με 90 σταθερά και προσπαθώ να μην χάνω χρόνο για να γυρίσω στα Βαλκάνια όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ανταλλάξω μια κουβέντα με έναν άνθρωπο. Oh yeah! Λοιπόν, αυτά που λέτε παλικάρια μου, η θέα είναι καλή, η θερμοκρασία είναι καλή, είμαι ντυμένος χειμερινά, θα μπορούσα να έχω και ένα μπουφανάκι λιγότερο, αλλά τα έχω φορέσει όλα για να είμαι τέρμα άνετος. Με τσίπησε μία σφίκα μέσα στο παντελόνι, κάτι με τσίπησε, δεν ξέρω, στο μπούτι πάνω, πώς πέρασε δεν ξέρω καθόλου, έχει πριστεί, έχει κοκκινιστεί, τώρα κάπου ξεφουσκώνει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε παντελόνι μοτοσυκλέτας, τέλος. Τώρα εγώ με ένα μικρό μηχανάκι, το παντελόνι μοτοσυκλέτας είναι 5 κιλά, δηλαδή δεν ήθελα να προσθέσω κιλά. Θα έπρεπε μετά να έχω και επιπλέον ρούχα. Ενώ τώρα με ένα παντελόνι την ψιλοβγάζω και μία βερμούδα. Τα είπα, ξαλάφρωσα και σε αυτό το σημείο θα κάνω μία selfie και θα την ανεβάσω στο Facebook για να
Σας ενημερώνω και εσάς που βρίσκομαι την κάθε φορά μέσω του Facebook. Έχω αυτή τη στιγμή περιθώριο να μου στείλετε αίτημα φιλίας στο Facebook. Υπάρχουν μέχρι να συμπληρώσει 5.000, έχει ακόμα. Μετά δεν ξέρω τι θα κάνω, όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο. Πάντως τώρα στα ταξίδια που θα κάνω θα ενημερώνω το Facebook και κάτι άλλο δεν έχω να σας πω, κάτι άλλο, ladies and gentlemen. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι με το που θα φτάσω Ελλάδα θα κάνω το γύρο της Ελλάδας με μηχανή και μετά θα φύγω Ευρώπη πάλι. Το γύρο της Ελλάδας υπολογίζω να με πάρει κανένα μήνα, γιατί θα πάω σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας για να κάνω βίντεο, σε όλες, και υπολογίζω ένα μήνα, που σημαίνει αρχές καλοκαιριού θα κινηθώ προς το εξωτερικό πάλι, άρα θα είμαι πάνω στη μοτοσικλέτα για πολύ καιρό γενικά. Αυτά. Κάτι τέτοια τις κάνεις, ψηλέ.